Τάσο, τι γίνεται, καλησπέρα από το Λίμπερο. Τάσο. Καλό μεσημέρα το Κίεβο. Τι γίνεται, ρε φίλε, εκεί πέρα. Τι κάνεις, Θεσσαλονίκη. Είσαι ακόμα, είσαι ακόμα. Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Εδώ παίζουμε πόλεμο. Παίζουμε πόλεμο, ε. Ακόμα. Και ένα παιχνίδι παλιά, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Δυστυχώς. Ναι. Για περιγράψέ μας λίγο τι γίνεται, κύριε Τάσο. Δεν ξέρω και πώς να στα ρωτήσω αυτά. Στεναχωριέμαι ταυτόχρονα. Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έτσι είναι η ζωή και το πολεμάμε, το προσπαθούμε όσο μπορούμε. Δεν είναι κάτι το οποίο, με το οποίο ζούμε, μάθαμε να ζούμε και ελπίζουμε κάποια στιγμή να τελειώσει. Επειδή έχει και λίγο καιρό, νομίζω μήνας είναι που μιλήσαμε. Θα επιτρέψει να ξεκινήσω να δώσω χαιρετισμούς στα φιλαράκια μου. Ναι. Στις σειρές μου που μου ακούνε τώρα και Θεσσαλονίκη. Ξέρουν αυτοί εκεί στο Βαγγέλη Βαλόπουλο, στο Χομέλα, στο Μαλιάρι, στους αδερφούς Σκαϊλάρι, στον Άλκη τον Πάνο. Τα φιλιά μου σε όλους και σύντομα θα έρθω το ίδιο τους. Σύντομα... Λοιπόν, εδώ η κατάσταση είναι σταθερή στο Κίεβο. Ναι. Κάθε μέρα υπάρχει και κάποιο χτύπημα. Χθες, παραδείγματος χάρη, είχαμε το χτύπημα το οποίο είδατε στις ειδήσεις στο εμπορικό κέντρο Ρέτροβιλ, το οποίο είναι γύρω στα 12 χιλιόμετρα το κέντρο του Κιέβου βορειοδυτικά. Ένα πολύ μεγάλο καινούργιο εμπορικό κέντρο, σχετικά έχει 2-3 χρόνια που άνοιξε. Και είναι ένα χτύπημα στην πίσω πλευρά του κτηρίου, που σύμφωνα με όλες πληροφορίες είχε δημιουργηθεί μια αποθήκη πυρομαχικών και υπήρχαν και κάποια οπλικά συστήματα των Ουκρανών με τα οποία χτυπούσαν τους Ρώσους και ήταν ένα χτύπημα δηλαδή μελετημένο το οποίο βρήκε ως στόχο του. Ακούγομαι? Ναι, ναι, κανονικά, απλά επειδή έχουν μια διαφορά κανένα 2 δευτερόλεπτα, γι' αυτό δεν σε αφήνω να οκληρώσεις. Ναι. Ναι, έχει καθυστέρηση που καταλάβαινε, ναι. Ναι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα χτυπήματα που βλέπετε καθημερινά σε πολυκατοικίες δεν είναι στοχευμένα χτυπήματα. Είναι κομμάτια από τους πυράβλους οι οποίοι αποκρούονται από την Ουκρανική αεράμινα και τα οποία κομμάτια δεν σκάνε στον αέρα, απλά πέφτουν και σκάνε στο σημείο. Θα πέσουν απλά... Υπάρχει ατυχία από κάτω να είναι σπίτια και πάνε πάνω στις πολυκατοικίες, αποτέλεσμα να έχουμε νεκρούς, να έχουμε τραυματίες, να έχουμε τεράστιες καταστροφές στα κτίρια σε όλη την περιοχή εκεί πέρα στο οποίο σκάει, γιατί μια ρουκέτα από αυτές που εκτοξεύουν οι Ρώσοι αποτελείται από 12 βόμβες μέσα, οπότε καταλαβαίνετε την δύναμη που υπάρχει σε αυτές τις ρουκέτες. Εάν μια ρουκέτα από αυτές σκάσει ολόκληρη πάνω σε ένα κτίριο, πώς να το πω τώρα σε απλά ελληνικά, δεν θα βρει παπάς να χάψει. Θα είναι τέτοια καταστροφή που δεν θα μείνει τίποτα. Ναι. Η δική σου καθημερινότητα και ζωή σε σύγκριση με αυτή που είχες πριν ένα μήνα, τι έχει αλλάξει, έχει αλλάξει? Είναι εντελώς διαφορετική. Πρώτα απ' όλα δεν είμαστε στο σπίτι μας, είμαστε στο γραφείο. Ναι. Θεωρώ ότι είναι αυτό πολύ τυχερό που έχουμε το γραφείο και είναι αρκετά μεγάλο και έχουμε βολευτεί. Οπότε δεν έχουμε μεγάλο ζόρι, να το πω ακριβώς. Υπάρχει κόσμος ο οποίος μένει στα καταφύγια, μένει μέσα στο μετρό, μένει σε διάφορα υπόγεια. Οι συνθήκες είναι πολύ άσχημες για να μπορείς να είσαι να μένεις εκεί. Στα καθημερινότητα είναι σηκώνομαι το πρωί, συναντάω εδώ τους Έλληνες δημοσιογράφους και φεύγουμε όλοι μαζί να πάμε να καλύψουμε τα γεγονότα. Μέχρι τις 6 το απόγευμα και μετά πίσω στο γραφείο, στις 8 ξεκινάει επαγωγής κυκλοφορίας κάθε μέρα. Ειδικά για σήμερα έχουμε επαγωγής κυκλοφορίας από χθες στις 8 η ώρα το απόγευμα, το βράδυ, μέχρι αύριο το πρωί στις 7. Οπότε σήμερα όλη μέρα θα μας πει ότι δεν μπορούμε να βγούμε να κυκλοφορήσουμε. Η κατάσταση είναι η ίδια εκεί, στο υπόγειο που μας έλεγες ότι είστε αρκετά άτομα, έχει έρθει και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που ζήτησε να είναι μαζί σας κτλ. Ναι, ναι. Το ίδιο είναι, απλά φύγανε 2 άτομα, ήρθανε 2 άλλοι. Είμαστε 12 άτομα τώρα, 3 γάτες και ένας σκύλος.
δαχτύλι κάτι και ένα σκύλο. Ναι, εδώ σταθερά. Τέλειο. Εντάξει. Ρεύμα έχουμε, νερό έχουμε. Λοιπόν, ρεύμα έχουμε, νερό έχουμε, ίντερνετ έχουμε, θέρμανση έχουμε. Οπότε είμαστε εντάξει. Φαγητό έχουμε εδώ, ξέρω αυτό το σούπερ μάρκετ. Επειδή εγώ λόγω ότι γυρνάω και όλη μέρα γύρω-γύρω σε όλη την πόλη, έχω τη δυνατότητα να πηγαίνω σε 3-4 σούπερ μάρκετ ό,τι βρω ανοιχτό. Οπότε να μπορώ να ψωνίσω διάφορα πράγματα και να έχουμε εδώ ένα στόκ για μια εβδομάδα τουλάχιστον, ίσως για 10 μέρες. Οπότε είμαστε εντάξει προς το παρόν. Και το, αυτό που γνωρίζετε εσείς εκεί, χωρίς να το φιλτράρουμε μέσω από τους ανταποκριτές ή μέσω από τα δελτία τέλος πάντων που βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα, τι είναι για τις επόμενες μέρες, τι αναμένεται να συμβεί, είναι αυτό που γνωρίζεις εσύ, Τάσο? Αυτό που περιμένουμε είναι ότι πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι οι Ρώσοι δεν κάνουν κίνηση να μπουν στο Κίεβο. Περιμένουν περιμετρικά γύρω στα 30 χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο. Έχουν κατασκηνώσει εκεί πέρα. Υπάρχει μια ανταλλαγή πυρών μεταξύ των Ρώσων και των Ουκρανών. Υπάρχει κάποια στόχευση στρατηγικών στόχων μέσα στο Κίεβο, στρατηγικών στην ουσία. Οι οποίες οι πολλές επιθέσεις αποκρούονται από την Ουκρανική αεράμινα και εκεί έχονται τα χτυπήματα στις πολυκατοικίες, όπως είπαμε, τα υπολείμματα των πυράβλων. Όπως φαίνεται, οι Ρώσοι δεν έχουν ακόμα σκοπό να μπουν στο Κίεβο και από ό,τι μαθαίνουμε, ναι. Και από ό,τι μαθαίνουμε δεν είναι και ο στόχος ο στρατηγικός στο Κίεβο. Αυτό που τους ενδιαφέρει τους Ρώσους είναι η Μαύρη Θάλασσα. Και αυτό που θέλουν να πάρουν είναι όλη η ακτιογραμμή της Μαύρης Θάλασσας της Ουκρανίας, προκειμένου να έχουν εκεί να μπορούν να κάνουν τι θέλουν. Το Κίεβο δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό το κακό που γίνεται στη Μαριούπολη, μάλλον. Το άσχημο δυστυχώς είναι ότι στη Μαριούπολη η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ναι. Έχουμε χάσει κάθε επικοινωνία εδώ και 10-15 μέρες με τους ανθρώπους εκεί. Δεν υπάρχουν τηλέφωνα, δεν υπάρχει ίντερνετ, δεν υπάρχει τίποτα. Από όσα μαθαίνουμε και όσα προσπαθούμε στη δημοσιότητα, δεν υπάρχει και ρεύμα, δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει θέρμανση. Είναι πραγματικά εκεί είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Δεν υπάρχει φαγητό. Περιμένουν τις αρχιπιστικές βοήθειες να έρθουν να επιμειώσουν φαγητό. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δόθηκε και ένα τελεσίγραφο από τους Ρώσους προς τον Ουκρανικό στρατό στη Μαριούπολη να παρατήσει τα όπλα για να σηκωθεί να φύγει, πώς να τους πειράξουν, και μετά να μπορεί να γίνει και εκκίνωση της πόλης από τους πολίτες χωρίς να πειράξει κανέναν, γύρω στους 300.000 από ό,τι ξέρω έχουν μείνει εκεί. Δεν είναι δεχτό αυτό το αίτημα και τώρα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα πράξουν οι Ρώσοι και ποια θα είναι η επίθεση που θα κάνουν στη Μαριούπολη. Τάσο, πόσα θύματα θα έχουμε, και γιατί πραγματικά στην Μαριούπολη τα πράγματα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολα. Εσύ όλο αυτό το διάστημα συνεχίζει τέλος πάντων να μην περνάει από το μυαλό σου να έρθεις στην Ελλάδα, να φύγεις από εκεί? Ναι, δεν σκεφτόμαστε καν το ενδεχόμενο να φύγουμε ακόμα. Ειδικά τώρα που έχω και τις επαφές μέσω των δημοσιογράφων, τέλος πάντων, μαθαίνουμε και μερικά πράγματα παραπάνω από τις αρχές, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ήδη οι αρχές του Κιέβου έχουν σκοπό τις επόμενες ημέρες να αρχίσουν σιγά σιγά να δώσουν εντολή να ανοίξουν τα μαγαζιά στο Κίεβο και οι επιχειρήσεις, για να επανέλθει σιγά σιγά η πόλη σε κανονικούς ρυθμούς, γιατί θεωρούν ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος σοβαρός. Γιατί έτσι κι αλλιώς και σπίτι που κάθεται ο κόσμος, άμα να τη φας τη βόμβα στο κεφάλι, θα τη φας. Δεν γλιτώνεις κάτι, οπότε θέλει να επανέλθει λίγο η ζωή σε φυσιολικά επίπεδα, να ανοίξει η επιχειρήση, να ξεκινήσει ο κόσμος να δουλεύει, να υπάρχει τέλος πάντων, να υπάρχει λίγο η ζωή στην πόλη, να μην κάθεται ο κόσμος απλά στο σπίτι και περιμένει το μοιραίο. Ποσοστιαία. Πόσο κόσμος μπορεί να, έτσι υπολογισμένα κατά κάποιο τρόπο, έχει φύγει από το Κίεβο, έχει φύγει σε άλλες πόλεις, σε άλλες χώρες τέλος πάντων?
μεταξύ 1,5 και 2 εκατομμύρια πρέπει να έχουν φύγει ήδη από το Κύβο. Δηλαδή από τα 5 εκατομμύρια τα οποία περίπου έχει το Κύβο, πρέπει τα 2 τώρα να έχουν φύγει ή σε άλλες πόλεις ή εκτός χώρας. Από ό,τι διαβάζουμε πρέπει γύρω στα 3 εκατομμύρια Ουκρανοί να έχουν φύγει από τη χώρα. Και γύρω στα 6 να έχουν μετακομίσει ή εκτός χώρας ή σε άλλη πόλη από εκεί που διαμέναν. Ναι. Ξέρεις εσύ για πολλούς Έλληνες γνωστούς σου ή φίλους ή τέλος πάντων που να έχουν φύγει από εκεί και να έχουν έρθει στην Ελλάδα? Ναι, ναι, γνωρίζω αρκετοί οι οποίοι έχουν φύγει. Εδώ σε Κύρο έχουμε μείνει τώρα, να είμαστε 3, να είμαστε 4, δηλαδή με το ζόρι να γεμίσουμε ένα ταξί. Πόσοι ήσασταν περίπου δηλαδή? Ήταν καμιά 50, 60. Α, λίγοι. Ναι, στο Κίεβο είναι λίγοι. Το μεγάλος αριθμός Ελλήνων, ελληνικής καταγωγής μάλλον, κατοίκων είναι στη Μαρίουπολη και έχει γύρω σε 100.000 κόσμο υπέροχη γύρω-γύρω. Είχε τόσο πολύ, τι βλέπεις τώρα και με αυτά που μαθαίνεις εκεί να γίνεται στη συνέχεια, για να κληρώσουμε, να μην σε ζαλίζω άλλο. Τις επόμενες μέρες δηλαδή. Κοίτα, οι Ρώσοι απαιτούν 4 πράγματα στην ουσία, τα οποία δεν τα συζητάνε. Το ένα είναι να αλλάξει το, μάλλον να αλλάξει, να προσθεθεί στο Σύνταγμα της Ουκρανίας μια παράγραφος, ένας νόμος που πάνω πιο ακριβώς θα είναι, που θα λέει ότι η Ουκρανία θα είναι ουδέτερη χώρα και δεν θα προσπαθήσει να ενταχθεί σε κάποιο συνασπισμό στρατιωτικό όπως το ΝΑΤΟ είτε κάποιο άλλο συνασπισμό, γιατί τώρα είναι το ΝΑΤΟ, αύριο μπορεί να δημιουργηθεί επίσης άλλος συνασπισμός και θα παραμείνει ουδέτερη ζώνη. Το δεύτερο είναι ότι θα αναγνωρίσει η Ουκρανία την Κριμαία σαν ρώσικο έδαφος, το οποίο αυτομάτως μετά ανοίγει και το δρόμο να αναγνωριστεί η Κριμαία και παγκοσμίως σαν ρώσικο έδαφος και να νομιμοποιηθεί εντελώς. Και το άλλο είναι η αναγνώριση των επαρχιών εκεί του Ντομπάς, εκεί το Λουγκάνσκ και το Ντονέτσκ, σαν ανεξάρτητες ομοσπονδίες, κάτι σαν το Κόσοβο ας πούμε. Και μετά από εκεί πέρα θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση με τις αυτές τις επαρχίες. Μάλιστα. Τάσο, σε ευχαριστώ. Αυτή είναι κατά βάση τα αιτήματα των Ρώσων. Έχει εξαλειφθεί το αίτημα, ναι, να αλλάξει πρόεδρο η χώρα. Δηλαδή αυτό πλέον οι Ρώσοι δεν το απαιτούν και θα δούμε τι θα γίνει. Μακάρι να τα βρούνε, να ησυχάσουμε, να γυρίσουμε στη ζωή μας όσο μπορούμε να γυρίσουμε στη ζωή μας, γιατί εδώ έχουν διαλυθεί τα πάντα και θα είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει η χώρα στην πρώτερα κατάσταση. Αλλά, να δούμε. Δεν στο ρώτησα και την προηγούμενη φορά. Η άποψή σου για τον πρόεδρο εκεί της Ουκρανίας, ποια είναι? Κοίταξε, όσο δεν ήταν σοβαρό το πράγμα, καλός ήταν, πλάκα έχει, εντάξει, όλα βέβαια καλά. Τώρα που σοβαρήσαν τα πράγματα, χρειάζονται πολιτικοί, οι οποίοι είναι πολιτικοί. Το να το παίζεις ήρωας και να προσπαθεί να παίξει το μάγκα με τις πλάτες των αλωνών, είναι εύκολο. Όσο η αρκούδα δεν κάνει την επίθεση. Μόλις κάνει η αρκούδα την επίθεση όμως, και έμεινες μόνος σου, τώρα στην ουσία διαλύεται όλη η χώρα και δεν βρίσκεται λύση. Ενώ θα μπορούσε να έχει λυθεί αυτό το θέμα πιο πριν, το τραβήξανε όσο μπορούσαν το να μπει η Ουκρανία σαν άτομο, να μπει η Ουκρανία σαν άτομο, γιατί αυτά είναι κόκκινη γραμμή της Ρωσίας και φτάσανε τόσο σημείο που φτάσανε. Θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί όλο αυτό πολύ εύκολα με άλλους χειρισμούς. Ευτυχώς δεν. Και τώρα το έχουμε και δεν φτάνουμε. Και δεν είναι μόνο ότι τρέχουμε εδώ εμείς στην Ουκρανία. Ναι. Είναι για όλη την Ευρώπη αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει πάει τώρα η βενζίνη στην Ελλάδα πόσο? 2, 20, 2, 30. Ναι, ναι. Τόσο, ναι.
έτσι. Θα ανέβει το αλεύρι, θα ανέβει το ελαιόλαιο. Ξέραμε ότι η Ουκρανία είναι πρώτη σε παραγωγή χώρα στην Ευρώπη σε αυτά τα προϊόντα. Και η Ρωσία το ίδιο έχει μεγάλη παραγωγή. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα το οποίο θα υπάρχει στο μέλλον. Και την πληρώσουν όλοι. Κυριολεκτικά κιόλας. Θα το πληρώσουν όλο αυτό. Εννοείται. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι τελευταίο, Τάσο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκες όλα αυτά μαζί μας μετά από περίπου ένα μήνα. Και σου εύχομαι καλή δύναμη, ρε φίλε. Πολύ, πολύ, πολύ... καλά, ευχαριστώ πολύ που μου πήρατε τηλέφωνο. Όποτε θέλετε, ό,τι ξαναχρειαστείτε, όποια και στιγμή θέλει, πάμε πάλι, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Και ελπίζω σύντομα να φάμε κανένα τρίγωνο εκεί στη Θεσσαλονίκη όλοι μαζί παρέα. Εδώ οι δικοί σου τι σου λένε, με την μπάλα ασχολείστε καθόλου, σε κάποια στιγμή ή καθόλου? Δεν γίνεται θέμα συζήτηση, ας πούμε, με τους δικούς εδώ πέρα, τους φίλους. Ασχολούμαστε. Όλη μέρα και... εδώ με τα φιλάκια πάνω όλη μέρα, γι' αυτό τσακωνόμαστε, δεν έχουμε άλλη κουβέντα. Ευτυχώς που έχουμε τον Γιωσέ που είναι Ευρωπαίος και υποστηρίζει την Bayern και είμαστε εντάξει. Εδώ οι δικοί σου από Θεσσαλονίκη τι, δεν σου λένε τίποτα, ας πούμε? Δηλαδή τον ΠΑΟΚ τον είδες με την Γκάντι? Όχι, δεν είδα τον ΠΑΟΚ με την Γκάντι, γιατί είχε κινημένο τον μπάσκετ με τον Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και βλέπα το μπάσκετ. Είδα μάλλον στο τέλος, τα τελευταία 20 λεπτά. Χάρηκες με την πρόκριση του ΠΑΟΚ? Να ευχηθούμε και στον ΠΑΟΚ καλή επιτυχία στα μάτια με τη Μαρσέη. Καλά, δεν θα πω ότι πανηγύριζα και όλα, δεν πρόκριση του ΠΑΟΚ. Εντάξει, καλά κάνανε, περάσανε. Εντάξει. Να πάνε στο μαγειά μπορούνε. Εντάξει. Είναι και η μοναδική εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά κύπελα, γι' αυτό το λέω. Σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Τάσο μου, γι' αυτό. Πάθε να το κάνουμε ροντία την εκπομπή. Το φέρνει σιγά σιγά. Καλή δύναμη, Τάσο, σε ευχαριστώ, φίλε. Να προσέχετε και όλοι, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, παιδιά, σε όλους. Γεια, γεια, γεια.